καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Στην εκπαίδευση υπάρχει αντιπαράθεση γύρω από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μακράς διακοπής των μαθημάτων. Σήμερα εξετάζουμε πιο δημιουργικούς τρόπους διακοπών και απαντάμε στο ερώτημα «Αποτελεί ο χαμένος χρόνος των διακοπών ένα πραγματικό δίλημα?» Φανταστείτε το καλοκαίρι σας να περιελάμβανε το τάισμα και το πλήσιμο ενός ελέφαντα. Συναντήσαμε εθελοντές μαθητές στην Ταϊλάνδη που κάνουν αυτό ακριβώς. Τι μπορεί να μάθει κανείς από αυτούς τους ευγενείς γίγαντες? Από την ιατρική σχολή στη Σκωτία, στο πάρκο ελεφάντων στην Ταϊλάνδη. Μετά το πρώτο έτος των σπουδών του, ο Χάμης αποφάσισε να έρθει στην Ασία σε αναζήτηση ουσιαστικών καλοκαιρινών διακοπών. Στο πάρκο ελεφάντων, εθελοντές από ολόκληρο τον κόσμο περνούν μία εβδομάδα ζώντας κοντά σε 44 ελέφαντες. Παρότι είναι η πρώτη μέρα του Χάμης εδώ, έχει ήδη μάθει πολλά. Το να καβαλήσεις έναν ελέφαντα είναι μία ελκυστική μορφή τουρισμού. Αλλά αυτό που συμβαίνει στους ελέφαντες είναι άσχημο. Έμαθα πολλά κατά τη σύντηση των ελεφάντων. Θα μπορούσε να καταναλώνει 400 κιλά τροφής καθημερινά. Σήμερα ετοίμασα την τροφή για τους ελεφαντές και έκοψα μπανανόδεντρα για σύντηση και λείπασμα. Ήταν μια κουραστική μέρα με πολλή δουλειά κάτω από τον καυτό ήλιο. Στο πάρκο των ελεφάντων τα προγράμματα εθελοντισμού είναι εβδομαδιαία. Στο συγκεκριμένο συμμετέχουν 60 εθελοντές, χωρισμένοι σε 4 ομάδες. Κάθε μία από αυτές αναλαμβάνει ένα πόστο, όπως για παράδειγμα το τάισμα των ελεφάντων ή ο καθαρισμός του πάρκου. Παρά το εξαντλητικό πρόγραμμα, ορισμένοι εθελοντές επιλέγουν να παρατείνουν τη διαμονή τους. Η Λίζα από τη Μεγάλη Βρετανία και η Τζέσι από τον Καναδά βρίσκονται εδώ επί 2 εβδομάδες. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο θα περίμενε κανείς. Έρχεσαι εδώ γνωρίζοντας ότι πρέπει να δουλέψεις. Φυσικά κάποιοι θεωρούν αδιανόητο να έρχονται στην Ταϊλάνδη για δουλειά. Αλλά ξέρουμε ότι τελικά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους ελέφαντες. Η ανταμοιβή μας θα είναι να τους δούμε να ζουν ελεύθεροι και να ξέρουμε ότι βοηθήσαμε και εμείς. Νιώθουμε πραγματικά πολύ όμορφα. Αποφάσισα να έρθω για 2 εβδομάδες και τώρα μένω και τρίτη. Είναι πραγματικά συναρπαστικό και πιστεύω ότι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εθελοντισμού είναι ένας καλός τρόπος για να μάθει κανείς περισσότερα για τους ελέφαντες που έχουν περάσει από πολλές κακουχίες στη ζωή τους. Το πάρκο ελεφάντων ιδρύθηκε από την ΛΕΚ, η οποία έχει κερδίσει καθολική αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα. Πιστεύει ότι τα προγράμματα εθελοντισμού είναι ένας τρόπος για να μάθει ο κόσμος τα πάντα γύρω από τα δεινά των ελεφάντων, ιδιαίτερα λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων. Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν γνωρίζουν τα μυστικά γύρω από τις ζωές των ελεφάντων του τσίρκου. Τι συμβαίνει στα παρασκήνια στους ελέφαντες. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι το εξής. Πρώτον, θέλουμε να σώσουμε τα ζώα που έχουν υποστεί κακοποίηση. Όταν φτάσουν εδώ, χρειαζόμαστε ανθρώπους που κατανοούν τα προβλήματά τους και είναι αποφασισμένοι να τους βοηθήσουν να ζήσουν. Υπάρχουν περίπου 4.000 ελέφαντες στην Ταϊλάνδη, εκ των οποίων οι 3.000 εκτιμάται ότι ζουν στην αιχμαλωσία. Η ΛΕΚ ελπίζει ότι οι περισσότεροι καταβλισμοί ελεφάντων θα υιοθετήσουν τις μεθόδους της. Είναι δυνατόν να ξεχάσαμε όσα μάθαμε στο σχολείο κατά τη διάρκεια των διακοπών? Υπάρχουν μαθήματα που θίγονται περισσότερο από άλλα? Τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε? Ο νευροβιολόγος Μάρτιν Κόρτε έχει τις απαντήσεις. Καλοκαίρι σημαίνει διασκέδαση και σίγουρα όχι μαθήματα και σχολείο. Πολλοί πιστεύουν ότι οι μαθητές είναι καλύτερο να ξεκουράζονται και να παίρνουν δυνάμεις για τη νέα σχολική χρονιά. Λάθος, απαντά ο νευροβιολόγος Μάρτιν Κόρτε, ο οποίος θεωρεί το καλοκαίρι ως την κύρια αιτία της μαθησιακής υστέρησης. Στην πραγματικότητα, μπορεί κανείς να χάσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει αν δεν τις χρησιμοποιεί ενεργά. Είναι μια διαδικασία με την οποία είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Για παράδειγμα, οι ξένες γλώσσες, ας πούμε τα γαλλικά. Αν ταξιδέψει κανείς στο Παρίσι, θα αναρωτηθεί τι μάθαινε 6 χρόνια στο σχολείο. Απλά δεν έχει απομείνει τίποτα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάνει βήματα προς τα πίσω όταν δεν εξασκείται επαρκώς τις καλοκαιρινές διακοπές. Υπάρχει όμως και η ανάγκη για την πνευματική χαλάρωση. Σίγουρα στις διακοπές δεν πρέπει να ασχολείται κανείς συνεχώς με το σχολείο. Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν εφευρεθεί πρώτα απ' όλα για να δίνονται στα παιδιά η ευκαιρία να αποκτήσουν μαθησιακές ευκαιρίες εκτός σχολείου. Η μάθηση δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο σχολείο. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ξεκούρασης και ενασχόλησης με το διάβασμα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Το καλοκαίρι οι μαθητές δημιουργούν πολλές θετικές εντυπώσεις, οι οποίες φυσικά δεν
δεν περιορίζονται μόνο στο PlayStation και τις εξόδους. Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τον χρόνο με τον ακόλουθο τρόπο. Όσο πιο γρήγορα περνά μια ευχάριστη μέρα σε ταξίδια και φίλους, είτε σε μια συναρπαστική εμπειρία, τόσο περισσότερος χρόνος παραμένει στη μνήμη μας. Μια ημέρα στις διακοπές που δεν κάναμε απολύτως τίποτα, μοιάζει με κενό στον εγκέφαλο και στη συνέχεια, σαν μια χαμένη ημέρα. Υπάρχουν άραγε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία όπου η γνώση μας κινδυνεύει περισσότερο να χαθεί. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν οι ξένες γλώσσες αν δεν χρησιμοποιούνται. Οι ελληνικές γραμμές πρόκειται για γνωστικά πεδία που στηρίζονται στην πραγματική γνώση, όπως η ιστορία ή η γεωγραφία, για παράδειγμα. Και θα έλεγε κανείς ότι η γνώση αυτή μπορεί να επανέλθει γρήγορα. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις γλώσσες. Η κάλυψη του κενού μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. Ειδικοί όπως ο Μάρτιν Κόρτε συνιστούν στους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε κατασκηνώσεις και άλλες συλλογικές δραστηριότητες το καλοκαίρι. Τα αποτελέσματα είναι περισσότερο από ευεργετικά, όπως γνωρίζει από προσωπική πείρα ο Μάρτιν Κόρτε. Σας διαβεβαιώνω ότι στο τέλος των ενλόγων δραστηριοτήτων είδα κάποια παιδιά να κλαίνε, επειδή δεν ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι. Μην φανταστείτε ότι στην κατασκήνωση ήταν όλα ιδανικά, αλλά μάλλον τα παιδιά είχαν την αίσθηση ότι είχαν περάσει 17 ημέρες στον παράδεισο. Κέρδισαν πολύτιμες εμπειρίες παρέα με συνομιλίκους τους και αυτό σήμαινε πολλά για εκείνα. Τι θα λέγατε αν περνάγατε τις διακοπές σας συμμετέχοντας σε εκτοξεύσεις πυράβλων? Αυτό συμβαίνει στο διαστημικό κέντρο Αντό για τις Νορβηγίες, όπου οι μαθητές παίρνουν το καλοκαίρι τους πλάι στους κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες. Σε λίγα χρόνια αυτοί οι νέοι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κορυφαίους επιστήμονες της διαστημικής τεχνολογίας. Η Αλεξάνδρα και άλλοι 22 μαθητές από 8 χώρες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν κάθε πτυχή της διαδικασίας, ακόμα και την συναρπαστικότερη από όλες, την εκτόξευση των πυράβλων. Όλα αυτά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός εβδομαδιαίου προγράμματος εντατικής εργασίας και εκπαίδευσης σε μια πρωτότυπη καλοκαιρινή κατασκήνωση σε ένα μικρό νησάκι στον Αρκτικό κύκλο. Μου αρέσει πολύ οτιδήποτε σχετίζεται με το διάστημα, ειδικά η φυσική του διαστήματος. Ενδιαφέρομαι για τις θετικές επιστήμες και τη φυσική και με ενδιαφέρει η αστροφυσική και τα μαθηματικά. Μου αρέσει και το κρίκετ. Βρίσκω συναρπαστική την ιδέα να μπορεί κανείς να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την ατμόσφαιρα και ακόμα πιο μακριά. Στο μικρό νησάκι Αντόγια βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ομώνυμου διαστημικού κέντρου που αποτελεί τη βορειότερη βάση εκτόξευσης πυράβλων στον κόσμο. Το σημείο στο Βόρειο Σέλας θεωρείται ιδανικό και προσελκύει ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο. Νορβηγοί και Ευρωπαίοι επιστήμονες με υψηλή εξειδίκευση ενώνουν τις δυνάμεις τους και μεταδίδουν τις γνώσεις τους. Μια ομάδα εθελοντών, πρώην συμμετέχοντες του προγράμματος και νυν φοιτητές στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της κατασκήνωσης. Ξέρουμε πως η κατασκήνωση είναι επιτυχής όταν οι συμμετέχοντες μας λένε ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μας. Κάποιοι εμπνέονται και ακολουθούν καριέρα στις εφαρμοσμένες επιστήμες. Συνδυάζοντας την επιστήμη με τη διασκέδαση, η ομάδα Space διοργανώνει σειρά κοινωνικών και συλλογικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χωρίς αμφιβολία, η θεαματικότερη από αυτές είναι η εκτόξευση πυράβλων. Περνώντας από όλα τα πόστα της διαδικασίας, πάντα υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων, οι μαθητές έχουν τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία της εκτόξευσης ενός πυράβλου. Yeah. Δεν βλέπουμε καθαρά τώρα, αλλά η εκτόξευση θα γίνει περίπου από εκεί. 3, 2, 1. Αυτή τη φορά τίποτα δεν πήγε καλά. Η εκτόξευση ακυρώθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Space is hard, but we get there. Well, when do we get there? Αυτό όμως είναι ένα άλλο μάθημα που ίσως συνοδεύεται και από την επιβράβευση του απόλυτου ταξιδιού. Θέλετε να μοιραστείτε κάποια εμπειρία από τις σχολικές διακοπές σας? Πήγατε ποτέ σε κάποια ιδιαίτερη κατασκήνωση? Στείλτε το μήνυμά σας στα κοινωνικά δίκτυα του Euronews. Γεια σας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.